Εκκλησία μας σήμερα μας είναι κάλεσε, διότι η κατά ανατολά Ορθόδοξης Εκκλησία σήμερα θυμά όλους εκείνους οι οποίοι μετά από πολλούς αγώνες, μετά από πολλές θυσίες, κατόρθωσαν να φέρουν αυτή τη νίκη της Ορθοδοξίας, τη νίκη των κοιμίων εικόνων που εμείς τις τιμούμε, διότι τιμώντας τις εικόνες, η τιμή από πηγαίνει το πρωτότυπο. Τιμούμε τον Θεό, λατρεύουμε τον Θεό, τιμούμε την Παναγία αλλά και τους Αγίους μας. Παράλληλα όμως εμείς εδώ η τοπική μας Εκκλησία σήμερα συλλήφθη για να μνηστεί εκείνους οι οποίοι με αγώνες, με θυσίες, με αίματα ξεκίνησαν μια τέτοια ημέρα από αυτόν τον χώρο, από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, το πάλι ποτέ μητροπολιτικό ναό, για να ξεκινήσει ένας αγώνας απελευθερώσεως από τους Τούρκους, οι οποίοι επί 400 χρόνια τότε και κατόπιν 500 χρόνια έμενε αυτό το τόπο επάνω τους. Και η προσπάθεια αυτή έδωσε τόσους ήρωες ναοσέους, αλλά και αγίους που καμία πόλη της Μακεδονίας δεν έχει να επιδείξει τόσους γενναίους ήρωες και αγίους. Σήμερα όμως αυτή η Μακεδονία περνά μία δοκιμασία. Περνά μία δοκιμασία διότι το όνομά της το παίζουνε και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αλλά δυστυχώς και οι δικοί μας το παίζουνε στα χαρτιά, αγνοώντας την ιστορία αυτού του τόπου, αγνοώντας τους ήρωες που έδωσε αυτός ο τόπος. Ούτως ώστε αυτό το κρατήδιο, αυτοί οι Σλάβοι να ονομάζονται Μακεδόνες, το κράτος του να γίνει Μακεδονία, άνω κάτω δεν έχει σημασία, το ίδιο είναι, και εμείς να παραμείνουμε μια επαρχία η οποία αύριο θα την ενσωματώσουν σε αυτό το κράτος για να κάνουν τη Μακεδονία του Αιγαίου αυτό το όνειρο και του Τίτου και του Στάλιν. Και ερχόμεθα εμείς να υπογράψουμε. Πρέπει να είμαι ενεργός και αδελφοί μου, διότι ο τόπος αυτός έδωσε ήρωες και πρέπει να δώσει ήρωες και ποτέ να μην δεχτούμε με καμία κυβέρνηση αυτή την εντροπή και αυτή την προδοσία, διότι πρόκειται για προδοσία και για ξεπούλημα και του τόπου και της ιστορίας μας. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόρο. Χρόνια πολλά σε όλους.